Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η υπερφορολόγηση φαίνεται να στηρίζει και να αυξάνει κατά 868 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του προηγούμενου έτους το ενοποιημένο πρωτογενές πλεόνασμα στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2018, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Γεγονός βέβαια που χαροποιεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση, αλλά όχι όλους εμάς. Δραματικό ήταν το διήμερο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με το ξεπούλημα να συνεχίζεται και χθες Πέμπτη, οδηγώντας τον Dow Jones σε απόλυση σχεδόν 1.400 μονάδων σε δύο συνεδριάσεις. Η χθεσινή βουτιά στη Wall Street αποδόθηκε σε μια σειρά παραγόντων. Την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, τη στροφή των επενδυτών από τον τεχνολογικό κλάδο, αλλά και στη νέα επίθεση του Donald Trump κατά της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ για τις αυξήσεις των αμερικανικών επιτοκίων. Θύμα του διεθνούς ελόγου βέβαια έχει πέσει και το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο μετά και την αποδυνάμωσή του το τελευταίο δίμηνο, ακολουθεί το γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις κυριότερες αγορές του πλανήτη. Θα δούμε και σήμερα πώς θα πάει. Για τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για το νοσοκομείο Ερίκος Δινάν, η πώληση του οποίου έχει μετατραπεί σε πολιτικό θέμα μετά και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ότι θα περάσει υπό την ομπρέλα του ΕΣΥ. Υπενθυμίζει ότι το νοσοκομείο πέρασε από μεγάλη δίνη. Οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, τους προμηθευτές και τα ταμεία ξεπέρασαν τα 300 εκατομμύρια ευρώ το φθινόπωρο του 2014, ενώ η χρήση του 2017 έκλεισε με ζημιές 13,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 634,41 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,20% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.